Μάλιστα. Έχουμε την Πέμπτη, τον Πέμπτο Όμιλο, που θα διεκδικήσει άδεια. Αν θυμάμαι καλά, διευθύνων σύμβουλος του Α. Ναι, ο διευθύνων σύμβουλος του Α. Ο κύριος Δημήτρης Φουρλεμάδης. Τον βλέπουμε τώρα στην είσοδο στο φυλάκιο. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι θα έχουμε και από αυτόν μια δήλωση. Είπαμε πως είναι ο πέμπτος επιχειρηματικός όμιλος. Μένουν άλλοι τρεις μετά τον κύριο Φουρλεμάδη. Έχει ήδη μπει ο κύριος Αλκαλάη από το ΣΤΑΡ, η ομάδα του κύριου Καλογρίτσα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Κυμπουρόπουλος από το ΣΚΑΙ. Που έκανε δηλώσεις στον Κώστα Σκουλά και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για την διαδικασία, εξέφρασε τις αντιδράσεις του, ωστόσο και την αισιοδοξία του ότι θα υπάρχει θετική έκβαση, θετική εξέλιξη. Είπε χαρακτηριστικά ότι καλούμαστε, υπερασπιζόμαστε την πολυφωνία και καλούμαστε να δώσουμε λύτρα για τη συνέχιση της λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών που ήδη λειτουργούν και απασχολούν κόσμο. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Και ο κύριος Φουρλεμάδης. Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμα το σχήμα της Δημέρα του κυρίου Σαββίδη. Ο ανεξάρτητος τηλεοπτικός πάροχος και ο Αντένα. Είναι τα τρία σχήματα που σας λείπουν από το. Πάροχος πλησιάζει για τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ο κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης βέβαια βρίσκεται μέσα και στο Καλημέρα. Star, έτσι. Κάνετε. Κύριε Φουρλεμάδη, να μας πείτε δύο λόγια για τη διαδικασία. Πώς αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία. Νομίζω ότι έχει κληρωθεί ήδη το δωμάτιο στο οποίο θα πάει ο καθένας. Επομένως, θα μάθουμε και εμείς και θα πληροφορηθούμε τώρα ποιο είναι το δωμάτιό μας. Θα μπούμε μέσα και κατά τον υπολογισμό των αρμοδίων, γύρω στις 10, νομίζω θα ξεκινήσει και η όλη διαδικασία. Σήμερα είναι μέρα ευχών. Να πάνε όλα καλά για όλους. Και ειδικά για τα υφιστάμενα κανάλια, γιατί έχουν πάνω οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Κατά τα λοιπά, εύχομαι όλα να λειτουργούν καλά. Τι πιστεύετε, αφού εσείς τον είστε εδώ, έχετε αποδεχτεί τη διαδικασία όπως και οι υπόλοιποι, έχει γίνει προσομοίωση. Ναι, έχουμε αποδεχτεί, δεν σημαίνει νομιμοποιούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε δεχτεί να μπούμε σε αυτό το διαγωνισμό. Και ως εκ τούτου θα παίξουμε με όλους τους κανόνες στους οποίους ορίζει ο διαγωνισμός αυτός. Είστε αισιόδοξοι για την τηλεόραση του Α και γενικά για το σχήμα. Εμείς προσερχόμαστε δυνατοί και βεβαίως το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο το οποίο έχουμε για τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά είμαι αισιόδοξος. Και επειδή η διαδικασία θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες, είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά και σωματικά. Και όλοι εσείς και όλο το team, δηλαδή. Αυτό είναι το λιγότερο, θέλω να πιστεύω. Είπα ότι η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και για τα ελληνικά δεδομένα και για εμάς προσωπικά. Είναι ταπεινωτική γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Αλλά παρά τα αυτά, όταν αυτά έχουν πίσω εργαζομένους και οικογένειες και τέτοια πράγματα, το κάνουμε με χαρά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι η πρώτη φορά όμως που γίνεται και μετά από 27 χρόνια θα πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Τώρα είναι αργά πια να μιλήσουμε για το τι έπρεπε να έχει γίνει. Σημασία έχει ότι προσερχόμεθα και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φουρλεμάδη. Μέρα ευχών λέει να πάνε όλα καλά, ειδικά για τα υφιστάμενα κανάλια, γιατί υπάρχουν πίσω τους οικογένειες. Αποδεχτήκαμε τη διαδικασία, ωστόσο δεν την νομιμοποιούμε. Και τη χαρακτήρισε ταπεινωτική. Αλλά ακριβώς επειδή έχει να κάνει με εργαζομένους, με οικογένειες, εξέφρασε την αισιοδοξία του και την ευχή του να πάνε όλα καλά, πρωτίστως για τα υφιστάμενα κανάλια, όπως είπε ο κύριος Φουρλεμάδης. Αναμένουμε λοιπόν ακόμα τις αφίξεις των υπολείπων τριών εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και πρόκειται για την Δημέρα του Ιβάν Σαββίδη, για τον Αντένα και για τον ανεξάρτητο τηλεοπτικό πάροχο. Νομίζω μπορούμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Νίνα. Mm-hmm. Υπάρχει προσέλευση πάντως έτσι, και στην ώρα τους. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, ελπίζουμε να ξεκινήσουν και στην ώρα της, να ξεκινήσει βέβαια, η διαδικασία. Βέβαια, ο κ. Φουρλεμάδης, αυτό που είπε, και στις 10, δεν ξέρω αν βασίζεται σε κάποια πληροφόρηση εκ των έσω. Καλά, λογικό. Μάλλον ακούγεται. Εκεί θα βασίζεται, mm-hmm. είναι ότι θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Οπότε, από τις 9 που είχε προγραμματιστεί η έναρξη της δημοπρασίας, μετατίθεται κατά μία ώρα για τις 10. Δηλαδή, στην ουσία μας έδωσε και την είδηση ότι αντί για 9 πάμε στις 10. Λοιπόν, όσο μπορούμε να προλάβουμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί
ο χρόνος είναι αμήλικτος. Λοιπόν, να πούμε για το επίδομα ανθυγιεινής.